Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Χαίρετε και πάλι, εδώ είμαστε και πάλι όπως σας είπαμε. Τους δύο υποψήφιους από την μπλε ομάδα τους γνωρίζουμε ήδη. Έχουμε ανεβάσει ήδη βίντεο με τα spoiler για το ποιοι θα είναι αυτοί. Και τι μας μένει φυσικά, να μάθουμε και ποιοι θα είναι οι δύο από την ομάδα των διασήμων. Τόλι, μάθαμε τα spoiler. Εννοείται πως τα μάθαμε και φυσικά εδώ είμαστε για να σας τα μεταφέρουμε. Οι δύο υποψήφοι λοιπόν όπως έχουμε πει από την ομάδα των μαχητών είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και η Στέλλα Ανδρεάδου. Πάμε τώρα στον πρώτο που θα βγει από την κάλπη από την ομάδα των διασήμων. Η ψηφοφορία λοιπόν που θα γίνει στην ομάδα των διασήμων βγάζει ως πρώτο υποψήφιο τον Νίκο Αντωνόπουλο, τον καινούριο παίχτη της ομάδας που δεν έχει δώσει και τα αναμενόμενα αγωνιστικά, οπότε ήταν αναμενόμενο να είναι και ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση. Δεύτερος υποψήφιος από την κόκκινη ομάδα και αυτός που θα αναδειχτεί από αυτόν που θα έχει κερδίσει την ατομική ασυλία θα είναι ο Νίκος Γιάννης. Ο δεύτερος νεοεισελθέν παίχτης της ομάδας των διασήμων θα είναι και αυτός άλλος ένας υποψήφιος. Οπότε οι υποψήφοι για αποχώρηση αυτή την εβδομάδα είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, η Στέλλα Ανδρεάδου, ο Νίκος Γιάννης και ο Νίκος Αντωνόπουλος. Τέσσερις παίχτες που και οι τέσσερις είναι νέοι στο παιχνίδι. Ποιος μπορεί να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει? Παιδιά, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αποχωρήσει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα παιχτεί ανάμεσα στους δύο παίχτες των διασήμων. Ανάμεσα στον Νίκο Αντωνόπουλο δηλαδή και τον Νίκο Γιάννη. Θεωρώ ότι ένας από τους δύο θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει λίγο πριν τη Μεγάλη Ένωση. Τόλι, συνήθως πέφτεις έξω στις προβλέψεις σου, εύχομαι να πέσεις για άλλη μια φορά. Αυτοί λοιπόν, παιδιά, είναι οι τέσσερις υποψήφοι για αποχώρηση. Εσείς ποιος θεωρείτε ότι θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει? Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια.